επί της ουσίας οι ερωτήσεις. Και κάτι λιθά σου, πότε θα έρθουμε. Πότε θα έρθουμε το Ευρωπαίδιο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό το Ευρωπαίδιο, που είναι τα λέγαμε μέσα. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα σε σχέση με την πλειοκτήτρια εταιρεία. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τα λύσουμε μέσα στο μήνα, μέσα στην τριμηνική εβδομάδα. Από εκεί πέρα τα ζητήματα ελιμενισμού και αξιοπλοίας του Ευρωπαίου που έχουν επιληθεί. Και επομένως, αν λύσουμε και αυτά τα τυπικά ζητήματα, όμως είναι ουσιαστικά, θα μπορέσουμε σύντομα να υπάρξει ανακοίνωση δρομολόγησης για το Ευρωπαίου Καβάλατα. Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό και να πάμε στα Καβάλατα σου. Καβάλατα σου. Ο πρίνος καίει, μην τον ανακοίνωσε. Είσαι και δασίτης, το είπαμε. Λοιπόν, ακτοπλοϊκή σύνδεση ρεθύμνου. Εγώ έχω πει ότι αν έρθει ένα πλοίο που θέλει να κάνει αυτή την ακτοπλοϊκή σύνδεση, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα εξεταστεί στο ΣΑΣ και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ζήτημα, γιατί δεν εξυπηρετείται το ρεύμα από άλλο πλοίο. Το ζήτημα είναι να έρθει. Και δεν μπορεί κάποιος να μου πει επιδότησε γραμμή για το ρεύμα, όταν έχει δίπλα τα Χανιά και το Ηράκλειο, έτσι. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να επιδοτηθεί μια τέτοια γραμμή. Φτιάχτε μας δρόμο να τελειώνουμε. Άλλο αυτό. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Αλλά δεν μπορεί και να μου ζητάς να κάνω... αυτό είναι νησί, είναι μικρές οι αποστάσεις. Αυτό το ζητώ. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάω από την Κρήτη. Προφανώς και πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα ενταχθεί η Κρήτη. Όμως, το εισιτήριο Πειραιάς Ηράκλειο είναι 29 ευρώ. Η αντίστοιχη απόσταση στη Χερσαία διαδρομή με ΚΤΕΛ είναι 31,5. Δηλαδή και να εντάξεις, δεν θα πάρεις τίποτα. Είπατε με καμία. Εκεί είναι άλλο θέμα. Και γι' αυτό εκεί πρέπει να το συζητήσουμε. 38, πάμε. 38. Ποιο, 29. Το έχουμε δει, το έχουμε δει. Τρίτης θέσης. 29. 38. 29, μετρημένο. 29 είναι. Πάμε παρακάτω. Για μένα το πιο ουσιαστικό όμως είναι η χρηματοδότηση της μεταφοράς των προϊόντων και κυρίως του πρωτογενού τομέα. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο προσπαθούμε και θα χρειαστούμε και τη βοήθειά σας να έχουμε μια σαφή εικόνα για το κόστος που θα υπάρχει, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή. Είναι γύρω στα 156 εκατομμύρια για το 2019. Η Κρήτη, μόνο για τα προϊόντα της, θα χρειαστεί άλλα τόσο. Άρα πρέπει να είμαστε σοβαροί σε αυτά που λέμε. Και να μην πει, κοιτάξτε, να είμαστε λίγο σοβαροί σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε. Διότι πολλοί σας υποσχέθηκαν και πολλοί ήρθαν με ερωτήσεις στο κοινοβούλιο γιατί δεν πήγε η Κρήτη, αλλά όταν τους ρώτησα γιατί ποτέ δεν κάνανε ούτε μία κονδυλιά για να κάνουν μελέτη για το μεταφορικό ισοδύναμο, φύγανε. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Το ζητούμενο είναι αυτά που λες να μπορείς να τα κάνεις. Αν δεν μπορείς να τα κάνεις, να μην τα λες. Και να μην το παίζεις κίνσορας και τυπητής των όλων. Γιατί οι συγκεκριμένοι το είχαν και στο πρόγραμμά τους. Υποτίθεται από το 1973 που κάναν τη διακήρυξη. Και καταλαβαίνετε σε ποιον μιλάω, για ποιον απευθύνω. Λοιπόν. Μακριά μας εκεί. Λοιπόν, πάμε. Ένα-ένα. Μηδονικό κόστος για τον ισχύον. Κύριε Πολύ, απάντηση δεν πήραμε. Σας απαντάω λοιπόν. Σας απάντησα. Ότι θέλουμε να συνεργαστούμε για να δούμε ποιο είναι το ακριβές κόστος που θα υπάρχει το κερδοκρατικό προϋπολογισμό και να το βάλουμε σε αμέσως επόμενη τροποποίηση του. Εγώ είχα δεσμευτεί ότι θα βγουν πιλωτικά κάποια προϊόντα. Δεν πήγε ότι γάθος. Η γάθος έχει πει. Κάνε λάθος. Εγώ η γάθος έχει πει. Η γάθος έχει πει. Και είναι και πιλωτικά η γάθος. Τα προϊόντα. Για τα προϊόντα. Αυτό σας απαντάω. Σας απαντάω αυτό. Ότι θέλω να συνεργαστούμε με τα επιμελητήρια. Τι σας απάντησα τώρα. Με τα επιμελητήρια της Κρήτης να δούμε ποιο θα είναι το κόστος για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα το χρηματοδοτήσουμε. Πώς θα σας απαντήσω.
Δεν πολύ συγκεκριμένο αυτό που απαντά. Άρα, άμα έχουμε καλή συνεργασία, το 19 θα μπορούμε να είμαστε μέσα. Το 19 πρώτο του 19 δεν θα είστε μέσα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Μπορεί να πάμε στο δεύτερο εξάμεινο του 19. Αν έχουμε καλή συνεργασία, ναι. Αλλά ας έχουμε καλή συνεργασία και θα ζητήσουμε στοιχεία συγκεκριμένα από σας. Περιμένω να τα δω. Όταν θα τα ζητήσετε, θα τα πάρετε άμεσα. Είμαι σίγουρο. Λοιπόν. Τι μας είπε εσύ και πάμε. Μηδενικό κόστος για τη μεταφορά των ισιωτών. Συνολικά για τα περισσότερα νησιά, για τη μεταφορά των νησιωτών, των επιβατών, είναι για πολλά νησιά είναι μηδενικό κόστος. Ήδη με υπουργική απόφαση. Για κάποια νησιά που δεν είναι, να συζητήσουμε και να τα εντάξουμε. Τώρα, μου δίνεται μία ιδέα για τα πολύ μικρά νησιά να πληρώνουν το